Κυρίες και κύριοι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα απλώς να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις πεπιθήσεις μου. Η Ελλάδα, και το είπε ο Πρωθυπουργός, πέρασε 7 χρόνια σκληρής κρίσης. Δεν θα επανέλθω σε αυτό. Ήταν μια ελληνική κρίση βεβαίως, αλλά και ευρωπαϊκή κρίση. Η Γαλλία ήταν παρούσα, ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Οι γαλλικές επιχειρήσεις δεν έφυγαν, δεν εγκατέλειψαν την Ελλάδα, όπως έκαναν άλλοι. Διατήρησαν την απασχόληση, τη δραστηριότητά τους, και η Γαλλία συνέχισε να υπερασπίζεται αυτό που για μένα είναι η πιο σημαντική και η μόνη βιώσιμη στρατηγική: αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Βεβαίως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Στην Ελλάδα, το ανέφερε μόλις ο Πρωθυπουργός, έχει κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις εξάλλου. Το πρόγραμμα που τον περιμένει είναι επίσης φιλόδοξο και σημαντικό. Και από την άλλη μεριά, η Ευρωζώνη πρέπει να δείξει αλληλεγγύη. Αλλιώς δεν είμαστε ένα πολιτικό σχέδιο όταν λείπει η αλληλεγγύη. Η Γαλλία παρόλα αυτά έδειξε ότι στηρίζει αυτή τη γραμμή, και αυτό το έκανε κάθε φορά που υπήρχε δυνατότητα να το κάνει, στα πλαίσια του προγράμματος και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο. Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση. Είμαστε εδώ σε αυτό το υπέροχο κτίριο, πέρα από την αρχιτεκτονική ομορφιά, πέρα από το τοπίο που περιτριγυρίζει αυτό το κτίριο, είναι και το σύμβολο σε μια νέα ελληνική φιλοδοξία. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα η Γαλλία να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Γιατί τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της κρίσης? Σπρώξαμε την Ελλάδα να αναγκαστεί να επιλέξει μη ευρωπαϊκές επενδύσεις, διότι έλειπαν οι Ευρωπαίοι. Εμένα αυτό δεν με χαροποιεί καθόλου. Όλοι θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί. Θέλουμε τις κορεατικές, τις κινέζικες και τις αμερικανικές επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Όμως, εάν δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι επενδυτές, αναγκαζόμαστε να επιλέξουμε μη Ευρωπαίους επενδυτές. Αυτό όμως δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν οι Ευρωπαίοι να έρθουν με όλο τον κόσμο, με όλους τους υπόλοιπους επενδυτές, να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά να μπορεί η Ελλάδα και οι Έλληνες να επιλέξουν. Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι παρούσα και η Γαλλία να είναι παρούσα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αλέξη, μόλις είπες ότι το θέμα είναι τώρα να δράσουμε. Μπορώ να σας εγγυηθώ την φιλική στάση της Γαλλίας, της γαλλικής κυβέρνησης, τη στήριξη στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ελλάδα για να βγει από την κρίση. Θέλω επίσης όμως να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι οι Γάλλοι επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια. 40 επιχειρήσεις είναι εδώ παρούσες, μεγάλες επιχειρήσεις, όμιλοι που επενδύουν στην Ελλάδα, συνεχίζουν να επενδύουν ακόμα και όταν υπάρχουν πιέσεις για να σταματήσουν. Επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει ρίσκα, ακόμα και αν κάποιοι τους συμβούλευσαν να μην συμμετάσχουν σε κάποια σχέδια. Υπάρχουν startup, νεοφύης επιχειρήσεις, καινοτομία, επιχειρήσεις που επιτρέπουν στην οικονομία να μεταμορφωθεί, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι δεν μπορεί ο τουρισμός, η κατασκευή, οι υποδομές να γίνουν σήμερα όπως γινόταν στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό σήμερα είναι να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία στις υποδομές, να χρησιμοποιήσουμε στη βιομηχανική παραγωγή τις ψηφιακές τεχνολογίες, να χρησιμοποιήσουμε για τον τομέα της ενέργειας καινοτομία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, και για όλους αυτούς τους τομείς, τον τουρισμό, τον αγροδιατροφικό, τις υποδομές. Υπάρχουν εδώ γαλλικές επιχειρήσεις, νεοφύης, μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλοι όμιλοι γαλλικοί που χρησιμοποιούν την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στη Γαλλία οι πιο σημαντικές επιχειρήσεις του τομέα τους είναι εδώ.
Γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα χρειάζεται να βρεθεί στην πρωτοπορία για να κερδίσετε τη μάχη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο. Επαναλαμβάνω ότι ήμασταν εδώ, είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ. Και θέλω αυτός ο δεσμός να παραμείνει δυνατός. Όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, Γάλλοι επιχειρηματίες, επικεφαλείς θηγατρικών, μεγάλων ομίλων, που είσαστε εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, θέλω να ενισχύσετε, να δώσετε νέα ενέργεια και νέα κινητήρια δύναμη στις επενδύσεις στην Ελλάδα. Και βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση σας καλεί να εκφράσετε τις δυσκολίες σας, να δούμε πώς μπορούν και η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές αρχές, αλλά και εμείς η γαλλική κυβέρνηση, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Η συνεργασία μεταξύ της Γαλλικής Επενδυτικής Τράπεζας, της BPI και της Ελλάδας είναι επίσης πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ.